Este, ένα, δύο. Este, ένα, δύο. Ωραία, φίλε, μπόμπα είμαστε στον ήχο. Este, ένα, δύο. Τουλάχιστον πιστεύω, παιδιά, ότι είμαι μπόμπα. Εν τω μεταξύ είμαι μόνος μου, αλλά δεν πειράζει. Δεν μασάμε. Λοιπόν, παιδιά, πολύ καλημέρα. Buenos días, amigo, por favor. Te quiero mucho, Rodrigo. Andere, andere, arriba. Muchas nachos, burrito, tortilla, me paella. Δεν ξέρω. Καλημέρα, γουένα μου. Γεια σου, Παυλούγο μου. Να σε καλά, γουένα μου. Εδώ πέρα ήρθαμε για ένα super γρήγορο, quick stream τσιταρίσματος, θα έλεγα. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, Παύλο, εντολές. Προς όλους, παιδιά, αν δεν έχετε κανένα σοβαρό λόγο, μην βγείτε καθόλου σήμερα από το σπίτι. Αυτό το οποίο έχει να γίνει σήμερα, θα πεθάνουμε όλοι. Κυριολεκτικά, θα πεθάνουμε όλοι με αυτή τη ζέστη. Λέει ότι μπορεί να φτάσει, τουλάχιστον πριν λίγο είδα τις ειδήσεις, 42. Τι 42, ρε, μου βλέπετε. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, εντάξει, στα Χέλτα, έτσι, στον Διάβλο, είναι χαμηλότερη θερμοκρασία. Εκεί πας για δροσιά. Anyway, λοιπόν, αυτό ήταν το κοινωνικό μήνυμα της ημέρας. 42 ώρες, γεια σου ρε αγόρα μου, καλημέρα θύμι. Να είσαι καλά παλικάρακο μου, κυριολεκτικά 42 είναι οι ώρες γενικώς. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα, quick stream, το οποίο δεν ξέρω πραγματικά πόση λίγη ώρα θα κρατήσει. Τσιταρίσματος, παιδιά, τσιτάρουμε, παίζουμε το Fluffy Meal, αυτό το πολύ βίαιο παιχνίδι το οποίο θα δούμε σε λιγάκι. Λοιπόν, Fluffy Meal, παιδιά, είναι ένα μικρό εύκολο puzzle παιχνιδάκι, το οποίο με τα title updates τα οποία του χώσανε πήγε από τα 1000 στα 3000 G. Θα πω πολύ γρήγορα τη λίστα με τα achievements. Βασικά, το παιχνίδι έχει levels. Νομίζω ότι έχει στο σύνολο, για να δω, 60 levels. Είναι πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή στην αρχή ξεκίνησα, είπα, λέω, να το πάρω με guide. Παίζω τα πρώτα 20 level, λέω, όχι, δεν χρειάζεται guide. Σε ορισμένα θα χρειαστεί, γιατί έχει κάτι specific achievements τα οποία πρέπει να βγάλει στην πίστα σε λίγα δευτερόλεπτα, σε κάποια συγκεκριμένα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, οπότε η βάση του παιχνιδιού πηγαίνει, παιδιά, ανά 4 level και achievement μέχρι το 50. Δηλαδή ξεκινάμε complete level 5. Συγγνώμη, όχι ανά 4. Στα μαθηματικά ήμουνα τραγικός. Είναι level 5, level 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 και είναι η βάση του παιχνιδιού. Μετά το πρώτο title update μας έβαλε ορισμένα level να τα κάνουμε σε γρήγορο χρόνο. Αυτά, παιδιά, ίσως να χρειαστείτε να δείτε ένα guide για το τι γίνεται, από την άποψη να δείτε το συνδυασμό που πρέπει να κάνετε για να το κάνετε πάρα πολύ γρήγορα. Όπως π.χ. ξέρω εγώ, ολοκλήρωσε το level 11 κάτω από 10 δευτερόλεπτα. Στο site με τα achievements θα βρείτε ότι έχει όλους τους συνδυασμούς που πρέπει να κάνετε. Οπότε βλέπετε, δεν κοιτάτε καν το παιχνίδι, βλέπετε τους συνδυασμούς και σπαμάρετε τα κουμπάκια σωστά, έτσι ώστε να φτάσετε, π.χ. ξέρω εγώ, κάτω από τα 10 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, οπότε έχει για τα levels 41, 11, 21, 31, 51 συγκεκριμένα specific achievements για να τελειώσετε τις πίστες κάτω από συγκεκριμένα δευτερόλεπτα. Οπότε είναι άλλο ένα χιλιαρικάκι από εκεί πέρα. Και άλλο ένα χιλιαρικάκι πάλι για κάποια άλλα levels στο δεύτερο title και τελευταίο update. Οπότε είναι στα 3 χιλιάρικα. Επίσης, αν έχετε παιδάκια, αν έχετε παιδάκια, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και όμορφο παιχνιδάκι να καθίσουν να κονίσουν λίγο και το μυαλουδάκι τους, γιατί αυτά θα το βγάλουν πολύ νωρίτερα από εμάς. Αλλά anyway, αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε να δούμε πραγματικά το Fluffy Meal. Επίσης, είναι στα 4,99 και το έχω δει σε sale στα 3,99. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, έχω φτάσει μέχρι το level 55, διότι YOLO. Λοιπόν, πάμε να το ξεκινήσουμε λίγο. Δεν θα δούμε και τα 60 levels. Θα δούμε έτσι μια ποικιλία από levels και θα, όπως το λένε, θα
πούμε λίγο τις χαζομαρίτσες μας για πρωί, να πιούμε λίγο το καφεδάκι μας. Πάμε. Λοιπόν, αυτός είναι μάλλον ο Fluffy Milo. Τον βλέπετε εδώ πέρα. Ο Fluffy Milo, λοιπόν, παιδιά, στο μηχανισμό τον οποίο βλέπετε είναι ότι έχοντας κάνει κάποιες κινήσεις μπορείτε να κάνετε με το Β μέχρι και 3 κινήσεις πίσω. Δεν θα χρειαστούν ποτέ, να πω την αμαρτία μου. Δηλαδή το πιο, αν κάνετε κάποιο λάθος και δεν βγαίνει η πίστα, το μοναδικό το οποίο θα χρειαστείτε είναι να πατήσετε το start και να πατήσετε απλά restart. Οπότε λοιπόν πρώτη πίστα, πρέπει να πάμε τα, αυτά τα μπλε, πώς τα λένε, αυτά τα μπλε κουτάκια στις βάσεις που έχουν το σήμα της γάτας. Λοιπόν, οπότε, καταλάβετε, στην αρχή μιλάμε για εύκολα πράγματα, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Level 1, level 2, κάπως έτσι πηγαίνουν αυτά. Πάμε να δούμε μερικά λεπελάκια έτσι. Πολύ απλά και βασικά πράγματα στην αρχή. Μετά στις πίστες οι οποίες είναι αργότερα θα μεγαλώνει πολύ περισσότερο το grid και θα αυξάνουν φυσικά βέβαια και τα πώς τα λένε, και τα κουτάκια τα οποία θα πρέπει να βάλουμε στις θέσεις μας. Λοιπόν, επίσης παιδιά, όπως θα αλλάζει και το grid κάτω, το οποίο θα μπορεί να κινείται και ο Fluffy Milo μας. Βλέπετε, ας πούμε, και τώρα εδώ πέρα ότι στο grid, στο κέντρο έχει ένα πρασινάκι, το οποίο αυτό το πρασινάκι δεν μπορούμε να περάσουμε. Οπότε πρέπει να πάμε από εδώ, να κάνουμε την κινησούλα στο έτσι και να πάμε από εδώ. Εδώ ξεκινάμε τα πρώτα μας grid, τα οποία θα έχουν δύο κουτάκια. Συνεχίζουμε. Ήδη έχουμε, να ξέρετε, ξεκλειδώσει κάποια ατσιβιαμέντια. Λοιπόν, εδώ πέρα πάμε από εδώ και από εδώ. Λοιπόν, εδώ ας πούμε και ξεκινάνε σε εισαγωγικά τα πρώτα, τα οποία θέλουμε λίγο σκέψη περισσότερο. Εδώ συνεχίζουμε. Λοιπόν, από εδώ πέρα που πάμε από εδώ. Όπως είπαμε και στην αρχή παιδιά, μέχρι τα 60 levels, τα πρώτα levels για τη βάση του παιχνιδιού είναι στο, πώς το λένε, συγγνώμη, για τη βάση του παιχνιδιού είναι ανά 5 level τα achievement για να βγει το χιλιάρικο και μετά έχουμε άλλα 2 title updates, τα οποία είναι από ένα χιλιάρικο το καθένα και όλα για τα achievement τους θέλουν απλά να τελειώσετε συγκεκριμένες πίστες σε συγκεκριμένα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, οπότε πάμε και από εδώ. Από εδώ πέρα γενικά είναι πάρα πολύ εύκολο το πράγμα. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Και τώρα επειδή έπαιζα λίγο τα τελευταία levels, ούτε εκεί πέρα είναι κάτι ιδιαίτερο, να πω την αμαρτία μου. Λοιπόν, εδώ πέρα θα κάνουμε αυτή την κίνηση. Έκανα ένα β, το χρησιμοποίησα γιατί έκανα χαζό μαρίτσα. Συνεχίζουμε. Αυτά εδώ πέρα τώρα γίνονται λίγο πιο ενδιαφέροντα. Λοιπόν, γιατί εδώ πέρα πρέπει να σκεφτείς λίγο περισσότερο. Λοιπόν, εδώ πέρα 3. Έχουμε φτάσει σε grid με 3 κουτάκια. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τι πρέπει να κάνουμε. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι δύσκολο. Παιδιά, τώρα μιλάμε για μένα που είμαι πιο νουμπάς, πεθαίνεις γενικώς στα puzzle παιχνίδια. Δηλαδή αυτό το Rayland, το παιχνίδι, κάποια στιγμή τα οποία έχουν και αυτά τα τελαπτές και τα λοιπά, κάηκα, έκαψε, κάηκε ο εγκεφαλός μου και λέω παιδιά το παρατάω και είναι κρίμα γιατί έχει 5000 G, αλλά μετά σαν τσιτερέντο ο οποίος είμαι, είδα ότι υπάρχουν λύσεις με φωτογραφίες, οπότε θα πάω να δεις τιμίστος. Λοιπόν, οπότε μέχρι να τιμήσω εγώ, συνεχίζουμε εδώ πέρα να περνάμε πιστούλες όμορφες. Παιδιά, εδώ μεταξύ είναι χαλαρό παιχνιδάκι. Άμα θέλεις, το ξεκινάς πριν τη δουλειά. Πριν φύγεις μάλλον, γιατί η δουλειά είναι το σωστό. Εδώ μεταξύ μισό λεπτάκι λίγο να πιω, παιδιά, νερό. Γιατί από ό,τι βλέπω έχω αφήσει 2 αυγά στο κρεβάτι μου πάνω και παιδιά γίνανε ομελέτα. Για τέτοια φάση μιλάμε πλέον. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα. Καλά, εντάξει, αυτό εδώ πέρα νομίζω πηγαίνει αναγκαστικά εκεί πέρα.
Αυτό, εσένα θα σε πάμε εδώ. Βγαίνουν και πολύ γρήγορα, θα έλεγα. Σας είπα, τα levels αργότερα, τα οποία το grid μεγαλώνει πάρα πολύ και έχουν αυξήσει πάρα πολύ. Τα κουτάκια είναι σε εισαγωγικά λίγο τα πιο challenging του παιχνιδιού. Λοιπόν, εμείς θα το βάλουμε εδώ πέρα και θα κάνουμε εδώ πέρα μια ωραία κυκλική κίνηση. Λοιπόν, και εμείς σας πω ότι θα πάμε μάλλον να δούμε λίγο και τα πιο δύσκολα λεβελάκια και ίσως να προσπαθήσουμε ένα challenge. Όπα, εδώ παιδιά έκανα γιωτιά, μπρο, περιμένετε. Κάνω εγώ στο έτσι. Έκανα γιωτιά. Άμα σας λέω ότι έκανα γιωτιά, να τον ακούτε τον Πετρό. Πω, έκανα γιωτιά. Άι και μπαϊ. Λοιπόν, οπότε εδώ πέρα θέλουμε restart. Λοιπόν, εδώ τι θέλει. Εδώ θέλει να βάλουμε αυτό εδώ. Αυτό κάτω. Και αυτό εδώ πέρα. Είδα μια χαζομαρίτσα έκανα εκεί πέρα και το μοναδικό το οποίο χρειάστηκε είναι να κάνουμε ένα γρήγορο restart. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ παιδιά θα κάνουμε το εξής. Εδώ θα πάμε λογικά από εδώ. Πάμε. Είδατε, πάλι γιωτιά έκανα. Όχι. Έκανα γιωτιά. Δεν έκανα γιωτιά. Λοιπόν, γιατί το σώζουμε. Τι θα κάνουμε αυτό. Θα πάμε εδώ πέρα. Και θα κλείσουμε το κουτάκι απ' εδώ πέρα. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο αυτό το παιχνίδι, αν και σας λέω τα παζλ παιχνίδια τα στοιχαίνομαι, με χαλαρώνω, bitch. Λοιπόν, εσύ θα πας από εδώ. Έχει ωραία ήσυχη μουσικούλα. Ούτε σκοτωμούς, ούτε τίποτα. Και ξεκλειδώνουμε και τα τσίπια μάτια μας. Λοιπόν, εσύ θα πας από εδώ. Έχουμε κάνει αρκετά level, ομολόγω. Και θα κάνουμε ένα step up το challenge. Λοιπόν, περίμενε. Δεν κάναμε γιωτιά, όχι δεν κάναμε γιωτιά. Θα πάμε από εδώ. Τώρα κάναμε γιωτιά. Όχι δεν κάναμε γιωτιά, το σώσαμε. Ωραία, συνεχίζει κανονικότατα και από εδώ πέρα. Λοιπόν, για να δούμε. Εδώ πέρα είμαστε πάλι σε grid με 3 κουτάκια. Λοιπόν, εσένα θα σε μεταφέρω από εδώ πέρα να φεύγεις, να κλείνεις και να μην έχεις να μας απασχολεί στο δρόμο. Εσένα θα σε πάω εδώ. Και εσένα θα σε πάω εδώ. Λοιπόν, παιδιά, τώρα. Κοιτάξτε τώρα τι παρατήρησα με το τεράστιο βιονικό εγκέφαλό μου, τον οποίο έχω. Λοιπόν, παρατήρησα ότι για κάποιο λόγο αυθόρμητα μου βγαίνει μια τακτική την οποία δεν μπορώ να την εκφράσω, αλλά θα προσπαθήσω να την εκφράσω. Νομίζω ότι η νοοτροπία μου σε αυτό το παιχνίδι είναι να εξαφανίζω όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται τα μακρινά και εύκολα κουτιά, έτσι ώστε να φεύγουν, να μην ασχολούμαστε με αυτά, όπως π.χ. κάτω αυτό αριστερά, σε φάση ότι φύγε μπρο. Λοιπόν, εσένα θα σε πάω εδώ. Π.χ. θέλω να εξαφανίσω αυτό εδώ πέρα σίγουρα. Έκανα γιωτιά έκανα παιδιά. Δεν πειράζει, θα δούμε αν μπορούμε να το σώσουμε. Αλλιώς θα το κάνουμε γρίστατε. Λοιπόν, μάλλον δεν μπορούμε να το σώσουμε. Όχι, σίγουρα δεν μπορούμε. Α, μπορούμε πρέπει να το σώσουμε. Άρε Πέτρο, είσαι μεγάλος σώστης, αλλά και είσαι και λίγο έτσι περίεργο παιδί. Πάντα το ψιλοκαταστρέψεις πάλι. Λοιπόν, το σώσαμε, παιδάκια μου. Έφυγε και αυτό. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε grid πλέον, παιδιά, με 4 κουτάκια. Και το challenge ανεβαίνει. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα να δούμε λίγο τι πρέπει να κάνουμε, γιατί βλέπω διαφορά. Ας πούμε, π.χ. αυτό το οποίο σας είπα είναι ότι η νοοτροπία μου είναι προσπαθούν να εξαφανίσω
τα μακρινά κουτάκια τα οποία είναι μονόδρομος έτσι ώστε να φύγει και το κουτάκι ώστε να μπορώ να κινούμε και πιο άνετα στην πίστα, όπως και αυτό εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα θα πάμε να εξαφανίσουμε, θα κάνουμε μια κυκλική κίνηση. Είναι εύκολο με λάθος κινήσεις να αποκλειστείς. Και αυτό εδώ πέρα θα πάει απ' εδώ. Και τσακ, έφυγε άλλη μια πιστούλα. Ξαναπαναλαμβάνω, παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο το παιχνιδάκι, ήσυχο, ήρεμο. Είναι και για παιδάκια, είναι στα 4,99 και νομίζω ότι σε sale συνήθως το βγάζουν στα 3,99. Εντάξει, αφαιρούν 1 ευρώ, οπότε είναι 25% έκπτωση με τα πρόχειρα μαθηματικά τα οποία μπορώ να κάνω στον τιτάνιο κεφαλό μου. Λοιπόν, εδώ να το κλείσουμε από εδώ, να πάει από εδώ. Εδώ είναι παγιδούλα, δεν είναι παγιδούλα, παιδιά, διότι κοιτάξτε πόσο εύκολο μου λέει πήγαινε με εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα θα κάνουμε την κίνηση mood. Θα το πάμε αυτό all the way to the app. Και αυτό εδώ πήρε το δρόμο του και πάει εδώ. Λοιπόν, παιδιά, σκεφτείτε ότι φτάσαμε στο level 30, το οποίο σημαίνει, σύμφωνα με τις τέτοιες μου, με τις με τους υπολογισμούς μου, ότι αυτό, εφόσον φτάσαμε στο level 30, είμαστε 50, 100, 150, 200, 250, 300 G, το οποίο φτάνει μέχρι το level 60, είπαμε, για να κάνουμε το χιλιάρι του παιχνιδιού. Επίσης, να πω ότι τελικά υπάρχει και ένα achievement για το level 1, οπότε είναι άλλο ένα 50. Και προτείνω, μιας και αυτά πραγματικά τα level 30 ήταν, εντάξει, ήταν, είδατε λίγο την οτροπία του παιχνιδιού. Εδώ πέρα βλέπουμε τα συνολικά levels, δεν είναι ξεκλειδωμένα όλα, αλλά κάθε φορά που κερδίζεις το level 1, ας πούμε, και το level 1 ξεκλειδώνει το 2, όλα τα άλλα είναι μπλοκαρισμένα, μόλις τελειώσει το 2 ξεκλειδώνει το 3 κτλ. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε λίγο να δούμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολλά πράγματα να πούμε για το συγκεκριμένο παιχνιδάκι, να δούμε λίγο τα τελευταία levels εδώ πέρα που γίνεται λίγο ψιλοπανικούλης, π.χ. στο level 55, κοιτάξτε τι γίνεται εδώ πέρα. Θα προσπαθήσουμε να το εκάνουμε. Λοιπόν, λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να δω τι θέλω να κάνω. Λοιπόν, θα σου πω εγώ τι θέλω να κάνω. Καταρχάς, θα φέρω αυτό εδώ για να κλείνω σιγά σιγά αυτά τα ύπουλα τα οποία είναι προς τα κάτω. Π.χ. τώρα κάνουμε το level 55, το οποίο είναι και αυτό για ατσιβιαμέντο. Λοιπόν, θα φέρω αυτό εδώ πέρα. Ελπίζω να μου βγει η τακτική. Α, έχει πολύ πράγμα ρε εδώ πέρα. Ωραία, τι γίνεται εδώ. Ρε, τι γίνεται εδώ, ρε. Λοιπόν, θα φέρουμε. Να τελειώνουμε μια και καλή με αυτά. Θα φέρω να κλείσω σιγά σιγά από εδώ πέρα. Προσέξτε να έχετε πάντοτε χώρο, παιδιά, για να μπορείτε να μετακινείτε τα κουτάκια μας. Ωραία, οπότε πάει και αυτό εδώ. Αυτό κάνει κρά και κρά να το πάμε εδώ πέρα κάτω. Λοιπόν, εσένα τώρα θα τσεφέρουμε από εδώ και θα σε πάμε εδώ. Εσένα θα κάνουμε μαγιά να σε φέρουμε ακριβώς εδώ. 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 Ναι, νομίζω ότι μόνο με τεράστιες αυτοκαταστροφικές κινήσεις μπορούμε να το χάσουμε το συγκεκριμένο. Λοιπόν, θα φέρουμε αυτό εδώ
το βάλουμε εδώ πέρα. Θα φέρουμε αυτό εδώ με την ίδια τακτική. Να το βάλουμε απ' εδώ. Και level 55 παιδιά. Φινίτο και μας έδωσε και το ατσιδιαμέτι μας, το οποίο το χρειαζόμαστε γιατί πάμε για το δρόμο για το 1 μιλιόνι. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν, level 56. Τι γίνεται εδώ πέρα? Γίνεται πάλι πανικουλής. Για να δούμε τι τακτική θα ακολουθήσουμε. Λοιπόν, καταρχάς, όπως είπαμε, ας το βάλουμε εκεί πέρα, νομίζω το έχουμε. Λοιπόν, εδώ τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Brothers and sisters, this does not look good. Λοιπόν, λέω να κάνω μια κίνηση προς τα εδώ πέρα, μάγκες μου. Να απελευθερώσω αυτό. Για να το πάμε εδώ πέρα. Να φεύγει και να εξαφανίζεται από προσώπου γης. Τώρα λέω να κλείσουμε μία αυτό, αλλά αυτό εδώ πέρα δεν μπορούμε να το κλείσουμε με αυτό εδώ. Θα το κλείσουμε με αυτό εδώ. Να φεύγει και αυτό από εδώ πέρα. Ξαναλέω, είμαστε level 56, φτάσαμε και κάναμε τα πρώτα 30 levels, στα οποία να δούμε λίγο την οτροπία, πήραμε τα achievements. Και θα πούμε στο κλείσιμο λιγάκι άλλη μια φορά το τι γίνεται με τα achievements, τα title updates, τα οποία έχουν σχέση με το χρόνο. Αυτά είναι λίγο τα τρίκη. Παιδιά, δεν πρέπει να βλέπετε εκεί πέρα καθόλου την οθόνη. Να βλέπετε μόνο την οθόνη του κινητού σας με τη λύση. Γιατί θέλει γρήγορα, δεν θέλει τίποτα μα τίποτα άλλο. Λοιπόν, εσένα λοιπόν, brother, λέω να σε φέρω εδώ για να σε κατεβάσω. Να σε κατεβάσω και από εδώ. Να σε κατεβάσω και εδώ. Να σε κατεβάσω και από εδώ πέρα. Και να σε πάω εδώ να κλείσουμε και αυτό το κουτάκι. Λοιπόν, επίσης λέω. Όπου παιδιά παίζει να έχω παίξει γιώτια, να ξέρετε. Και να χρειάζεται να κάνω μια πολύ μεγάλη τεράστια βόλτα, την οποία θα την κάνω, γιατί θα την τερματίσω την Ipistovich. Λοιπόν, θα το φέρουμε από εδώ πέρα. Τέλεια. Και θα ξανακάνουμε τη βόλτα μας, τις ψαχτικές μας, για να κλείσουμε και αυτό το κουτάκι. Έλα και εσύ από εδώ. Γεια σου, Λευτεράκο μου. Καλημέρα, φιλαράκι μου. Καλημέρα, brother. Thank you. Λευτέρη, θα σου πω. Στο συγκεκριμένο, χρησιμοποιείτε το κουμπάκι το β', πατιέτε, και είναι undo κίνηση. Μπορείς να κάνεις undo μέχρι 3 κινήσεις. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε φτάσει level 57. Είμαστε μαζί με το 57, 4 levels πριν τον τερματισμό. Λοιπόν, έλα εδώ εσένα να σε κλείσω να τελειώνεις. Έλα εδώ και σένα να σε κλείσω και σένα από εδώ πέρα. Θα σε κλείσω και σένα από εδώ. Μη μου αγχώνεσαι. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε. Τιτάνιος εγκέφαλος έχει επεξεργαστεί την τακτική του να κλείνουμε σίγουρα τα κουτιά τα οποία βγάζουν, συγγνώμη, τις θέσεις οποίες βγάζουν τα κουτάκια που δεν θα μας σπάσουν τα νεύρα στις κινήσεις και να μας εμποδίζουν. Όπως π.χ. αυτό εδώ, το πάμε αριστερά, ρε μπρο. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι θα κάνουμε. Εδώ παίζει να παίξαμε γιωτιά, παιδιά, και να καταστρέψαμε τελείως το παιχνίδι. Λοιπόν, εσύ τώρα. Όχι, ρε μπρο, αυτό ήταν κάτω, ρε. Αχ, κεφαλικό. Οκ, τώρα ξενέρωσα. Δεν ξενερώνουμε ποτέ. Λοιπόν, ναι, όχι, αυτό δεν σώζεται. Ή εκτός αν έχει τίποτα από εδώ. Κι όμως, μπορούμε να το σώσουμε, μπρο. Και θα δείτε πως θα το σώσουμε. Λοιπόν, θα πας εσύ από εδώ να εξαφανιστείς, γιατί δεν μπορώ να σε βλέπω. Κρυανά. Εσένα θα σε φέρουμε εδώ
για να σώσουμε αυτό το οποίο δεν μπορούσαμε να κουνήσουμε. Και τι εννοώ, θα κάνουμε αυτό εδώ για να το φέρουμε εδώ, να κάνουμε μια έτσι κυκλική κατάσταση. Οπότε το σώσαμε και πάμε να φέρουμε αυτό από εδώ. Εδώ, να φεύγεις και εσύ, γιατί δεν μπορώ να σε βλέπω συχαμένο κουτί. Λοιπόν, από εδώ πέρα. Και παιδιά, τελικά σώθηκε η κατάσταση. Φέρνουμε αυτό εδώ. Το πηγαίνουμε εδώ πέρα. Και το βάζουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, level 58. Είμαστε 3 levels μακριά από το χιλιάρι. Και αν ασχοληθούμε μετά και με τα challenges, τα time challenges, όπως λέμε εμείς στο Good Damn America, έχουμε άλλα 2.000 για να γουστάρουμε. Ομολογώ ότι το πιο δύσκολο πράγμα στο παιχνίδι είναι τα time challenges, γιατί πραγματικά πρέπει να έχεις έτσι το controller για να τα κάνεις τόσο γρήγορα. Ορισμένα είναι υπερβολικά βιονικά, θα έλεγα. Λοιπόν, κάτσε να εξαφανίσουμε κουτιά, να φεύγουν, να μην τα βλέπουμε, να μην τα βλέπει η ψυχή μας. Εσύ φεύγεις από εδώ πέρα. Λοιπόν, εσένα θα σε φέρουμε εδώ πέρα. Θα κάνουμε το εξής. Θα βάλουμε εσένα από εδώ, να εξαφανιστείς και εσύ από προσώπου γης. Και να εξαφανιστείς και εσύ. Λοιπόν, πάμε να εξαφανίσουμε και αυτό από εδώ, να πάει απ' εδώ. Λοιπόν, κάτσε τώρα να δούμε τι θα εξαφανίσουμε εδώ πέρα. Εγώ λέω προς το παρόν, μπρο, να εξαφανίσουμε εσένα και να σε βάλουμε κάπου από εδώ πέρα για να μπορούμε να κινούμαστε, γιατί βλέπω ότι εδώ πέρα έχει πολύ πράγμα. Θα εξαφανίσουμε εσένα με συνοπτικές διαδικασίες, οι οποίες δεν περνάνε από εδώ. Δεν περνάμε ούτε από εδώ. Get damn it, por favor. Λοιπόν, περνάς όμως από εδώ, μπρο, οπότε και δεν σε χάλασε. Όπα. Παιδιά, we have drinking it. Όχι, λοιπόν. Ωρε, μπρο, έξυπνο. Βρε τους σατανάδες, τι σκεφτήκανε. Λοιπόν, εσένα τώρα τι πρέπει να σε κάνω. Α, παιδιά, τον ήπιαμε, τον ήπιαμε. Κάτσε να δω τι πρέπει να κάνω τώρα, γιατί εδώ πέρα κάηγας. Λοιπόν, να σε βάλω εσένα εδώ. Θα σε βάλω εσένα εδώ. Εσένα θα σε βάλω εδώ, για να σε φέρω πάνω και να εξαφανίσουμε αυτή την περιοχή. Μάλλον με βρήκα με κάποιον άλλον. Λοιπόν, εσένα τώρα θα σε φέρουμε από εδώ, μάγκα μου, για να σε φέρω εδώ και να σε βάλω εδώ. Αν και με προβληματίζει λίγο αυτό εδώ, πώς θα την κάνουμε τη μόντα, γι' αυτό λέω ότι ίσως να το έχω καταστρέψει αυτό το run. Λοιπόν, περίμενα. Κάνω εγώ όμως σε άλλη μοντα. Μάλλον θα σε... Να δούμε αν μπορούμε να το σώσουμε. Παιδιά, παιδιά, το έχουμε. Το έχουμε να το σώσουμε. Μπορεί και να το έχουμε. Να το σώσουμε. Θα σε πάω εσένα εδώ. Τι λείπει? Βλέπω δύο κενά. Κάποιο δεν είναι σε θέση. Όχι ρε μπρο. Όχι ρε φίλε, το κατέστρεψα, το κατέστρεψα. Oh god damn it. Λοιπόν μπρο, περίμενε. Ρε εσύ, αυτό το ξέχασα τελείως εδώ πέρα. Όμως ο Πέτρος είναι Αλανίς Μωρισέτ. Μου αρέσει και το κομμάτι το You oughta know. Και κοιτάξτε τι θα κάνουμε τώρα, μαγκές. Να δούμε να το σώνουμε. Παιδιά, δεν υπάρχει σώσιμο για αυτό το παιχνίδι. Περίμενε. Περίμενε για να δούμε. Το έχουμε. Νομίζω ότι το έχουμε, ρε. Όχι ρε, είναι κενό από εδώ πέρα. Φου! Φου, por favor. Για το καταστρέψαμε αυτό. Όχι ρε μπρο, κρίμα ρε μπρο, κρίμα. Και όλα αυτά γιατί ξεχάσαμε αυτό το καταραμένο από εδώ πέρα. Για κάτσε λίγο. Α, εκτός αν
κάνουμε μια έτσι κίνηση πολύ ψαγμένη. Αυτή είναι η κίνηση Vegeta. Λοιπόν, για να δούμε. Από εδώ πέρα πηγαίνει. Από εδώ πηγαίνει. Νομίζω ότι το εντόπισα, μάγκες. Θέλει άλλο ένα από εδώ πέρα για να μπορέσουμε να φέρουμε αυτό. Όχι, ρε φίλε, είναι πάλι κλειστό. Yes, it is πάλι closed. Όχι, παιδιά, δεν σώνεται με τίποτα αυτό. Κρίμα. Κρίμα. So close, no matter how far. Ναι, γιατί μας έχουμε τώρα τα μπλε εδώ πέρα στο κέντρο, τα οποία μας σκοτώνουν εδώ πέρα. Γίνονται πραγματάκια. Γίνονται πραγματάκια, παιδιά, εδώ πέρα, και δυσκολεύει το πράγμα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε πώς να κάνουμε κάτι άλλο εδώ πέρα. Τι άλλο δεν σώνεται με τίποτα αυτό το πράγμα. Περίμενε. Όχι. Ρε μπρο, είμαι χαζός, Είμαι χαζός. Είναι ρητορικό το ερώτημα αυτό. Εσύ. Ναι, όχι, μπερδέθηκα, παιδιά. Κρίμας. Λοιπόν, κρίμας και λίβας αλό. Για να το λίγο. Για κάτσε λίγο να φέρω αυτό από εδώ πέρα κοντά. Να δω τι παίζει. Ναι, όχι. Δεν σώνεται με τίποτα. Γιατί μετά εδώ πέρα θα το πάμε αυτό πάνω και δεν θα μπορούμε να το κάνουμε τέτοιο. Boing, boing, boing. Όχι, λοιπόν. Θα το κάνουμε ένα restart και θα πάμε να δούμε, γιατί εδώ πέρα παίξαμε γιωτιά. Θα πάμε να εξαφανίσουμε πρώτα αυτό το καταραμένο από εδώ πέρα. Λοιπόν, εσένα θα σε έχουμε εδώ, περίμενε. Εσένα θα σε έχουμε εδώ. Να φεύγεις, να εξαφανίζεσαι, να μη σε βλέπω. Φύγει από τα μάτια μου. Γιατί αυτό τελικά πρέπει να πάει all the way up. Ήταν λάθος κίνηση. Παιδιά, το κατέστρεψα και εδώ πέρα. Λοιπόν, αλλά εντάξει. Παιδιά, είπαμε 42 βαθμούς. Μπρο, δεν παλεύονται 42 βαθμοί. Κυριολεκτικά όμως. Λοιπόν, φύγε. Φύγε από τη ζωή μου, φύγε από την ψυχή μου, φύγε από τα όνειρά μου. Λοιπόν, για κάτσε λίγο εδώ πέρα να κάνουμε τις κινήσεις μας, γιατί εγώ τώρα έχω αρχίσει και εκνευρίζομαι, γιατί ζεσταίνομαι. Λοιπόν, έλα εσύ εδώ. Έλα εσύ εδώ. Έλα εσύ εδώ. Φύγε εσύ από εδώ. Και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να το φέρουμε εδώ, για να μπορέσουμε να το μετακινήσουμε και να κάνουμε όλο αυτό το κύκλο εδώ, για να μπορέσουμε να το βάλουμε πάνω αριστερά. Μ' αρέσει που ανέλησε και την τακτική μου για τα, πώς το λένε, ότι πιάνουμε τις γωνίες πάωτε και τις ξεφτυλίζουμε, και τελικά μόνο αυτό δεν έκανα. Λοιπόν, οπότε τώρα εσύ άκου τώρα τι γίνεται, μπρο. Εσύ για να εξαφανιστείς θα σε βάλουμε εσένα εδώ, να τελειώνουμε την κάτω-κάτω περιοχή όπως ξεκινήσαμε στο πρώτο try. Φύγε και εσύ από εδώ. Μπράβο. Έλα από εδώ, εδώ και εδώ. Φύγε και εσύ από εδώ. Λοιπόν, και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να καταστρέψουμε και αυτό το try με αυτά τα οποία μας έχουν μείνει. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4 κουτάκια. 4 και αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, μπρο, κάτσε να παίξουμε μπαλίτσα λίγο με αυτά εδώ πέρα πρώτα. Λοιπόν, πας εσύ από εδώ, πας εσύ από εδώ, πας εσύ από εδώ. Τι είναι εσύ. Το κατέστρεψα, μπρο, το κατέστρεψα.
ή μπορεί και όχι. Λοιπόν, κατεβάζω εσένα από εδώ. Δεν το κατέστρεψα. Λοιπόν, πας εσύ από εδώ. Πας εσύ από εδώ. Χριστέ μου, πραγματικά αυτή τη στιγμή ο εγκέφαλός μου, νομίζω, παιδιά, τελευταία μέτρηση την οποία είχα κάνει στον εγκέφαλό μου, να ξέρετε, είχα φτάσει στο 320 στα IQ. Αλλά μετά μου πάνε ότι είναι με κλίμακα ραδικιού. Οπότε δεν ξέρω τώρα αυτό αν με συμφέρει ή όχι. Θα σας πω ψέματα. Λοιπόν, και εδώ πέρα βλέπω ότι γίνεται ένας ψιλοπανικούλης. Και θα μπλέξουμε τα μπουκιά μας. Α, έχει και πάνω. Α, μια χαρά. Καλά θα πάει αυτό. Λοιπόν, κάτσε να εξαφανίσουμε. Να βάλουμε κουτάκια. Εσύ, μπρο μου, πρέπει να πας ένα τσακ πιο πάνω για να σε φέρουμε εδώ. Εσύ πρέπει να πας ένα τσακ πιο πάνω, αλλά δεν θα σε κλείσουμε. Εσύ πρέπει να πας τσακ πιο πάνω σίγουρα. Τι γίνεται, ρε μαγκές? Τι γιωτιά έκανα? Πρέπει να έκανα μεγάλη γιωτιά, αλλά θα τη σώσουμε. Λοιπόν, εσύ θα φας κι άλλο μπροστά. Λοιπόν, γιατί εσένα θα σε κλείσουμε απ' εδώ, μάγκα μου. Πω, παιδιά, κοιτάξτε, μαγικές κινήσεις είναι αυτές, να ξέρετε. Εδώ. Λοιπόν, εγώ θέλω όμως τώρα, μπρο, και το κατέστρεψα άλλη μια φορά. I have destroyed it. I have not destroyed it yet, but I will destroy it soon. Λοιπόν, περίμενε, μπρο. Έλα εδώ, να σε κλείσουμε σένα, να τελειώνουμε, γιατί δεν μπορώ να σε βλέπω. Οπότε πάμε απ' εδώ, κάνουμε κίνηση mood. Να σε κλείσουμε σένα. Και τώρα εδώ πέρα να δούμε πώς καταστρέψει εδώ, τι καταστρέψει. Γιατί τη βλέπω ότι την έχουμε κάνει την γιωτήλα. Α, μπορεί να μην την έχουμε κάνει την γιωτήλα και θα σας πω γιατί. Γιατί θα κάνω εγώ αυτή την κίνηση μου εδώ πέρα, θα το πάω εγώ ένα εδώ. Την κάναμε την κίνηση γιωτήλα. Yes. Πολύ ωραία, παιδιά, το καταστρέψαμε και αυτό. Είμαστε πολύ καλοί μέχρι στιγμής. Ρε μπρο, πώς το κατάφερα, ρε. Δηλαδή, αυτά είναι ντροπή στις πράγματα. Ναι, έπρεπε να πάει αυτό εδώ και να εξαφανίσουμε αυτό εδώ. Αλλά έχουμε μπλέξει τα μπούκια μας. Από restart θέλει. Γκραντάμιτ, por favor. Τι quiero mucho, τρίγκο. Λοιπόν, ναι, όχι, παιδιά, είναι restart. Έχουμε κάνει χαζομάρα εδώ πέρα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Εσένα λέω, μπρο, να σε εξαφανίσω με ένα μαγικό τρόπο και να σε πάω μια και καλή εδώ πέρα. Εσένα θα σε εξαφανίσω για να κάνουμε δρόμο να πας από εδώ πέρα. Τώρα μιλάμε όμορφα και αντρίκια. Εσένα θα σε εξαφανίσω να σε πάω εδώ στην Ανάγια Βρουμ, στην Ανάγια. Έλα εδώ. Εδώ. Εσένα εξαφανίσει πολύ, αρέσει πολύ, πάει εδώ πολύ. Οπότε να φεύγουμε. Λοιπόν, κάνουμε μια ωραία έτσι κυκλική για να φέρουμε αυτό εδώ και να το εξαφανίσουμε και αυτό. Εξαφανίστε, παιδιά, τα πάντα. Λοιπόν, εσύ εξαφανίζεσαι και πας εδώ. Εξαφανίσου και εσύ και πήγαινε εδώ πέρα. Και τώρα, παιδιά, μιλάμε. Τώρα θα φέρουμε αυτό εδώ. Πάμε all the way up για να κλείσουμε και το πάνω τετραγωνάκι. Και τώρα, παιδιά, μιλάμε. Μας μείνανε δύο.
εσύ κάνεις εδώ και εσένα σε φέρνουμε πιο πάνω. Και κλείνουμε την πιστούλα. Και πάμε, παιδιά, και για την τελευταία πιστοβίτς, την 60. Λοιπόν, όπου εδώ πέρα μπορούμε τουλάχιστον 10 ηρεμιστικά και ξεκινάμε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα εδώ πέρα τι θέλει. Λοιπόν, βρα, εσένα θα σε λέω να σε εξαφανίσω από εδώ. Και κάτσε να δούμε, γιατί βλέπω ότι έχει πολύ πράγμα κάτω και όλα είναι πάνω. Λοιπόν, να εξαφανίσουμε τα κάτω και να τα φέρουμε σιγά σιγά προς τα πάνω θα είναι μια τακτική, ομολογώ. Αλλά κάτσε, γιατί μπορείς να αποκλειστείς πολύ εύκολα. Λοιπόν, έλα εδώ εσύ. Εξαφάνισον προς τα πάνω, να φεύγεις, να μην σε βλέπουν τα μάτια μου. Λοιπόν, εσύ σίγουρα πρέπει να έρθεις με κάποιο τρόπο εδώ για να μπορώ να σε φέρω και εσένα προς τα πάνω. Και λέω εσένα να σε κουμπώσω εδώ και λέω να αρχίσω να φέρνω πραγματάκια προς τα πάνω. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, ας πούμε και παγίδα εδώ. Αχ, συγχαμένα. Αχ, Ανίτα μου. Εδώ. Να σε αποκλείσουμε, να σε πάμε εδώ. Λοιπόν, κάτσε λίγο αυτό, γιατί αυτό μου φαίνεται λίγο ψηλό ύποπτο, να πω την αμαρτία μου. Αλλά θα το ευρούμεν. Κάτσε τώρα εδώ πέρα εσένα. Όχι, ευθεία αναγκαστικά πρέπει να σε πάμε μπρο. Για να πας από εδώ. Super duper fucking wow. Λοιπόν, τώρα, παιδιά, αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα ο έρωτας χάνεται. Λοιπόν, περίμενε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Εσένα σίγουρα πρέπει να σε φέρουμε εδώ. Εδώ. Και θα σε επεξεργαστούμε κάπου από εδώ πέρα. Να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Γιατί εδώ είναι το μυστικό. Λοιπόν, το μυστικό είναι εδώ. Εσένα θα σε αποκλείσω από εδώ. Εσένα θα σε βάλω... πού να σε βάλω τώρα εσένα εδώ. Λοιπόν, θα σε βάλω εδώ, μπρο. Εσένα θα σε βάλω εδώ. Και ο γρίφος ελήφθη. Ελήφθη! Χίλια G! Φεγγε! Λοιπόν, περίμενε. Κάτσε, γιατί... Τέλος και αυτό. Λοιπόν, παιδιά, τελευταίο achievement. Εδώ πέρα, με αγάπη μας λέει η Team Homemade Puzzle. Γιατί διάβασα πίτσα. Team Homemade Pizza. Οκ, μάλλον πεινάω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και παιδιά, προσέξτε τώρα. Θα πω άλλη μια φορά λίγο τη λιστούλα με τα δύο title updates. Λοιπόν, για να πάμε για τα 3.000. Δεν θα τα κάνουμε τώρα, γιατί το πήρα το μεταπτυχιακό μου από το Δαφνή με αυτά τα συγκεκριμένα achievement. Λοιπόν, καλημέρα επίσης και στα παιδάκια μας τα όμορφα από GGPT Gaming και στον Αντώναρο και στον Γιάνναρο. Γιάνναρε, τα είπε και η Γιορδάνη, ξέρεις τις ευχές μου για όλα, μπρο. Ξέρεις εσύ. Δεν χρειάζεται να πούμε άλλα πραγματάκια. Anyway, λοιπόν. Και τα παιδιά, να πούμε ότι ξεκινάνε, έχουν ξεκινήσει ήδη επικό τουρνουά, πώς το λένε, e-football, με ομίλους, ιστορίες και τα λοιπά. Εκεί πέρα που είχα διαπρέψει στο πρώτο τουρνουά που είχα συμμετάσχει στα παιδιά, νομίζω το συνολικό πρέπει να ήταν 1.48 στα goals. Ένα έβαλα, 48 έφαγα. Νομίζω κάπως έτσι πρέπει να ήταν. Λοιπόν, και έχουν και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, Call of Duty καινούρια υπερσεζόν. Πριν ξεκινήσουμε για τον Νοέμβριο, για Call of Duty The Black Ops 666. Λοιπόν, όπως λέγαμε, παιδιά, λοιπόν, τα δύο title updates έχουν σχέση με τέτοιο, με πίστες, οι οποίες συγκεκριμένες πίστες οι οποίες πρέπει να τις κάνεις σε συγκεκριμένο χρόνο, οπότε εκεί πέρα
αν δεν βρείτε καμιά λύση σαν εμένα τον Τζιτέρο, θα πρέπει προσεκτικά να βρείτε μια δικιά σας λύση η οποία να είναι όσο πιο γρήγορη γίνεται, και θα πούμε ότι είναι τα δύο title updates έχουν σχέση πρώτον με τις πίστες 41, 11, 21, 31, 51 και 36, 26, 16, 6 και 46. Σαν να λέω τα νούμερα του Joker ήταν νομίζω αυτό το πραγματάκι. Εμείς λοιπόν θα πάμε στην πίστα 11, το οποίο το ατσιδιαμέντο μας λέει «Bro, τερμάτισε την πίστα 11 σε κάτω από 10 δευτερόλεπτα και άμα το κάνεις, έλα να μου κατουρίσεις». Λοιπόν, οπότε πάμε λίγο στην πίστα 11, να τη δούμε, να τη μελετήσουμε. Λοιπόν, αυτή φαινομενικά φαίνεται εύκολη. Αγκούρια εύκολη να την κάνεις γρήγορα κάτω από 10 δευτερόλεπτα. Οπότε η νοοτροπία μου εμένα ήταν να προσπαθήσω να σπαμάρω όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό εδώ πέρα. Να πάω αυτό εδώ, να πάω αυτό εδώ, να πάω αυτό εδώ και αυτό εδώ. Αυτές είναι κινήσεις τις οποίες είχα εντοπίσει για να βάλω τα κουτιά με τις σωστές κινήσεις στις θέσεις με τις Πατούσοβιτς. Πατούσες παντού, παιδιά, only fans, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Αν σκάσει το achievement, γιατί δεν έχει χρόνο κάπου στην οθόνη να δεις ότι μπρο είσαι στα τόσα δευτερόλεπτα, οπότε αν σκάσει το achievement, το έχετε κάνει κάτω από 10 δευτερόλεπτα. Αν δεν σκάσει το achievement, παιδιά, ξαναπηγαίνουμε title εδώ πέρα, main manual, πάμε εδώ πέρα πάλι και ξαναδιαλέγουμε την πίστα και προσπαθούμε να το κάνουμε γρήγορα. Ξαναλέω, αν έχετε λύση, τσιτέρο λύση, κοιτάτε μόνο την οθόνη σας, αν δεν έχετε, την οθόνη του κινητού σας. Αν δεν έχετε τσιτέρο λύση, προσπαθήστε να το κάνετε όσο πιο γρήγορα γίνεται με την πιο σωστή μετακίνηση των εκουτίων. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό τσιτάρο και μπουστάρο. Όχι, μπουστάρο και γουστάρο. Γενικά υπάρχει ένα γουστάρο στο τίτλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ελπίζω να σας άρεσε γενικώς το στριμάκι. Ήταν λίγο πιο χαλαρό γενικώς. Τα φιλιά μου στην όμορφη Πάτρα, τα φιλιά μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στην όμορφη Καλαμάτα. Ήθελα να το κάνω πάντα αυτό σε stream. Το έκανα. Λοιπόν, καλημέρα να έχετε, ρε παιδάκια, από τη δουλίτσα σας. Να προσέχετε με αυτή την βρωμοζέστη, γιατί είναι λίγο ύπουλη και ύποπτη, θα έλεγα. Φιλάκια πολλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Και αν σας άρεσε γενικώς, παιδιά, κάντε και ένα subscribe και like και ιστορίες και όλα αυτά τα πραγματάκια, τα οποία μας βοηθάνε να γίνουμε ακόμα πιο τρανοί και δυνατοί. Καλημέρα σας. We'll be right back.